Σε κάθειρξη 20 ετών καταδικάστηκαν από το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων πατρών δύο αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος των γυναικών στο κέντρο της Πάτρας την Μεγάλη Εβδομάδα του 2012. Πρόκειται για έναν Αιγύπτιο και έναν Αλγερινό, οι οποίοι επιτίθεντος σε γυναίκες για να κλέψουν τις τσάντες τους και δεν δίσταζαν να τις χτυπήσουν, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τις τραυμάτιζαν στα χέρια με ξηραφάκια. Η δράση τους κορυφώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, 13 Απριλίου του 2012, όταν αρχικά επιτέθηκαν σε 58χρονη μεδαπή και αφού τη χτύπησαν στο κεφάλι και την τραυμάτισαν με ξηραφάκι στον καρπό, ακολούθως της αφαίρεσαν την τσάντα που περιείχε 40 ευρώ και διάφορα προσωπικά της έγγραφα. Αμέσως μετά την πράξη τους τράπηκαν σε φυγή.